έχετε βάλει στην είσοδο, στην πόρτα της εισόδου που να ενημερώνει τον κόσμο ότι δεν έχετε θα το βάλετε. Βεβαίως, θα το βάλουμε τώρα γιατί το πρόστιμο είναι τσουχτερό και από το να τα παίρνει η κυβέρνηση καλύτερα να μας μείνουν εμάς στο κατάστημα μας να έχουμε να τα επενδύσουμε. Τα POS μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας από σήμερα 1η Φεβρουαρίου, όμως έρχονται και τα πρόστιμα για όσους δεν ενημερώνουν ότι δεν διαθέτουν μηχάνημα για τη χρήση πλαστικού χρήματος. Έτσι λοιπόν στην Πάτρα οι επαγγελματίες έτρεχαν από χθες να εξασφαλίσουν πινακίδες για να τις αναρτήσουν, όπου διευκρινίζεται πως δεν διαθέτουν μηχάνημα, ιδάλλως κινδυνεύουν με βαρύ πρόστιμο. Ένα ακόμη κατάστημα όπου ο ιδιοκτήτης έχει κολλήσει στην πόρτα της εισόδου μία πινακίδα που λέει ότι το κατάστημα δεν διαθέτει ακόμα τερματικό αποδοχής. Βλέπουμε ότι έχετε αναγράψει, έχετε βάλει χαρτάκι στην πόρτα. Αφού το πρόστιμο είναι μεγάλο, αναγκαστήκαμε. Όχι αναγκαστήκαμε, δηλαδή αφού έτσι λέει ο νόμος, τοποθετήσαμε την κατάλληλη πινακίδα. Η οποία λέει ότι προς το παρόν δεν δεχόμαστε μηχάνημα, αν και η επιχείρηση κανονικά δέχεται. Απλά επειδή κάνουμε αλλαγή στην τράπεζα, βάλαμε την πινακίδα. Για καλό και για κακό. Για καλό και για κακό, για πάνω δεχόμενο. Χρησιμοποιούν κάρτες. Πάρα πολύ. Εδώ, τουλάχιστον στη δική μας επιχείρηση, είναι μεγάλο το ποσοστό των πελατών που χρησιμοποιεί τις κάρτες. Βάλαμε αυτό το χαρτάκι στην πόρτα μας. Πριν από κάνα δύο χρόνια, βάλαμε ότι πρέπει να δεχόμαστε τον πελάτη, αν δεν του δώσουμε απόδειξη, να βάλουμε και αυτό το χαρτάκι. Σε λίγο καιρό θα καλύψουμε την πρόσωψη του μαγαζιού με χαρτάκια τέτοια τα οποία θα ενημερώνουμε τους πελάτες διάφορα. Για μένα. Το ακούει ο κόσμος παντού ότι πλέον δεχόμαστε κάρτες. Αυτά τώρα είναι μέτρα για να μπορέσουν να χτυπήσουν, να πιάσουν 5 ανθρώπους, να βρουν μεροκαματιάριδες, γιατί μεροκαματιάριδες είμαστε όλοι, να του πάρουν 1000 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν έβαλε το χαρτάκι. Αυτά για μένα είναι απλά με μία λέξη καραγκιοζηλίκια και κρίμα τον καραγκιόζη που τον βγάζουμε στο στόμα μας. Γιατροί, δικηγόροι και πολλοί ακόμη επαγγελματίες που δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία των POS πρέπει να αναρτήσουν στα γραφεία τους την σχετική πινακίδα. Τώρα, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο πινακίδα με την οποία να ενημερώνουν αν αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές, από σήμερα θα πληρώσουν πρόστιμο 1000 ευρώ. Πριν μας θέλει όλα τα είδη να πληρώνονται μέσω πλαστικού χρήματος. Άλλο ένα success story της κυβερνήσεως αυτής και πλέον και μέχρι και οι ανέμες που κάνουν 50-60 λεπτά πρέπει να έχει η γιαγιά καρτούλα να πληρώνει με POS για να χτίζει αφορολόγητο με τα 60 λεπτά που κάνει μια κλωστή. Η σχετική εγκύκλειος θα διακρίνει τις επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνες που διαθέτουν μέσω πληρωμής με κάρτες και εκείνες που δεν έχουν συσκευές POS. Ενώ τον Μάρτιο αναμένεται η έκδοση και της κοινής υπουργικής απόφασης που θα ορίζει ποιες επιχειρήσεις υποχρεωτικά θα πρέπει να αποδέχονται πληρωμές με κάρτες.